Λοιπόν, τα ζητήματα της υγειονομικής κρίσης, του κορονοϊού, δηλαδή πάμε στην πρώτη γραμμή του κρασικού, θα το κάθε φορά για να έχουμε ευρωπαϊκό σε πάσα σε εκδήλωση. Πάνω ότι το σώμα αντιμετωπίζεται για εκτός κλίνης θετική, παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθούν τις οδηγίες κριτικά δίπλα. Ως δίπλα του σώμα σε επικοινωνία, ακολουθώντας τις όλες τις οδηγίες, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πρόσφατα να πάρουμε μια απόφαση σύμφωνα με το πράσινο θετικό περιεχομένου που λάβαμε και αφορούσε την κατάρτιση στα χαρακτήρια και στις αρχικές εκδηλώσεις. Λάβαμε λοιπόν μια απόφαση που αφορούσε που αφορά το αγωνιστικό καλοκαίρι 2020 του Καλαμάτας, ώστε ακυρώσαμε τις ανοιχτές εκδηλώσεις, αυτές δηλαδή που μπορούσαμε να ανοίξουμε την πρόταση στον κόσμο όσο κόσμο θέλουμε να συγκεκριθεί και πραγματοποιούν εκδηλώσεις στο πράσινο και στο πράγμα του χώρου μεγάλου τόπου. Και βέβαια περιμένουμε πόσα εξελιχθούν τα πράγματα, να έχουν νέες οδηγίες, νέοι κανόνες, γιατί το ότι έχουμε φτάσει τόσο σημείο ως χώρα και έχουμε αυτή την εικόνα, είναι αποτέλεσμα ότι ακολουθήσαμε τους κανόνες πιστά. Και εμείς ως δικούς κανόνες το βάζαμε την πρώτη στιγμή και πολλές φορές, θυμάμαι μέσα στις χαρακτηριστικά στην νέα διαπλατησία, γιατί προηγηθήκαμε όταν εξελίξαμε τον πήραμε αποφάσεις εμείς που δεν είχαν ακόμα υλοποιηθεί πουθενά και ακολουθήσαμε οι νέες αποφάσεις από την πολιτεία. Δεν εξηγάζουμε λοιπόν, ο ιός είναι ακόμα εδώ και εμείς μπορούμε να μην ακολουθούμε στις οδηγίες της πολιτείας. Τις προηγούμενες μέρες, στο πλαίσιο της επικοινωνίας που έχουμε με την Περιφερειακή Πολιτεία του Καϊκού, είχαμε μια κατευθείαν συζήτηση μαζί του σε μια σειρά θεμάτων που αφορά το Δήμο μας. Ο Περιφερειακός πρώην Δήμαρχος όπως αναφέρατε, είναι άλλη γνώση των θεμάτων του Δήμου μας και της τοπικής αυτοδιοίκησης βέβαια, γενικότερα. Συζητήσαμε λοιπόν για χρηματοδοτικά προγράμματα που η περιφέρεια είτε τρέχει είτε δρομολογεί, ενώ συζητήσαμε και για έργα που αφορούν το Δήμο μας. Μεταξύ άλλων συζητήσαμε και προωθούμε την μελέτη για το σχολικό συμπρόσωπο του πρώην Πολυκρατικού. Λάβαμε διαδεδομένες από την περιφέρεια ότι να ετοιμάσουμε τη μελέτη και να την χρηματοδοτήσει προϋπολογισμού περίπου 2 εκατομμυρίων. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι για αυτό το θέμα, θα το προχωρήσουμε γρήγορα. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέσαμε προς υπόψη για να χρηματοδοτήσει την μελέτη στον περιβάλλον χώρο του σταδίου. Αυτό που συζητήσαμε δηλαδή στην νούμερη συνεδρία του Παντοδού Συμβουλίου, προϋπολογισμού περίπου 500.000. Όπως επίσης και τη δυτική πλευρά του ποταμού Άδριανα και άλλα αρκετά που έχουν να κάνουν με ασφαλτοστόρες, οδόνων, αντάσεις, έργα, υδροχρηματισμό κλπ. Επίσης τον ενημέρωσα. Επίσης τον ενημέρωσα για τις εξελίξεις των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη στρατηγική διώσεις βασική ανάπτυξη του Καλαμάτας, προϋπολογισμού 5,5 εκατομμύρια ευρώ, και για τις μελέτες που θα υποβάλουμε στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για τα κοινωνικά ζητήματα, αυτά που είναι έτοιμα και αναφέρουν στην εκτυφή προϋπολογισμού 950.000 και στο ΔΥΡ προϋπολογισμού 1.680.000. Η συνεργασία με την Περιφέρεια συνεχίζεται, άλλωστε έχουμε και τα προγράμματα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Πελοποννήσου, όπου ο Δήμος και η ΔΕΑ έχουν καταθέσει σημαντικές προτάσεις προϋπολογισμού περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, όπως και άλλα θέματα που εν καιρό προγραμματίζονται. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη παρουσίαση από τον κύριο Μανώλη Γραμπάκου του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποθήκων. Πρώτα να σας ενημερώσω ότι σήμερα από τον κύριο Γραμπάκου και τέτοιου και μία ερώτηση, παρά το ότι το έγγραφο που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς είναι σοβαρό, δεν θα έχει κίνδυνο να κάνει κουτσί. Δεν έχω συνεχιστεί. Κάποιος είναι το μόνο που τρέχει αυτή τη συμπεριφέρεια στην περιοχή σου και αφορά την κεντρική διαχείριση. Το έχω πει, θα το επαναλάβω. Παρά το ότι αυτό το έργο έπρεπε να έχει άλλους όρους, παρά το ότι έπρεπε να έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους δημάρχους τότε, δεν έγινε αυτό. Σήμερα όμως είναι το μόνο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σενάριο που υπάρχει στην περιφέρεια περιοχή σου για τη διαχείριση των απολυμάτων του συνόλου των απολυμάτων της περιφέρειάς μας. Ό,τι άλλο κάνουμε, ό,τι άλλο αποφάσεις πάρουμε, αν αναλαμβάνουμε και πάμε από την αρχή, θα γυρίσουμε πίσω 8 χρόνια ή 10 χρόνια. Το ζητούμενο δεν είναι να γυρίσουμε πίσω πάλι στο 0, γιατί βρισκόμαστε στις 10 στην περιφέρεια όσον αφορά τη διαχείριση των απολυμάτων. Νομίζω ότι είναι να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη συγκεκριμένη σύμβαση και να αλλάξουμε τα δεδομένα σαν να είναι πιο φιλικά για το Δήμο και τα οικονομικά του δραστηριότητα αλλά και τα περιβαλλοντικά κατηγορία. Έγιναν προσπάθειες σημαντικές. Η μείωση των απολυμάτων σε 100.000 τόνους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα έντυπα που αλλάξαν από τα 27 στα 21 στην 7. Το πράσινο ταμείο της αυτοδιαχειρίσεως είναι πάρα πολύ χρήσιμο καθώς μιλάμε για προϋπολογισμό και έσοδα που ξεπερνούν το πράσινο ταμείο της περιφέρειας διαχείρισης των απολυμάτων.
σε περίπτωτα είναι περίπου το προϋπολογισμό από, από 2 σε 1 εκατομμύρια περίπου, δηλαδή 12 ευρώ το τόνο. Και ο δραμάτης λοιπόν μας παρουσιάζει τον ειδικό σχεδιασμό. Τι αλλάζει στον ειδικό σχεδιασμό? Πολλά για τους περισσότερους δήμους, πάρα πολλά για τους άλλους δήμους, αρκετά για το Δήμο Καλαμάτας. Καθώς ο Δήμος Καλαμάτας είναι ένα από τα ελάχιστα που υλοποιούν όλα τα έργα ανακύκλωση, μην ξεχνάμε ότι όσον αφορά τα επίπεδα ανακύκλωση, συλλέγουν το 50% των ανακυκλώσεων και λοιπόν τα οποία συλλέγουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και είμαστε έτοιμοι, έχουμε την ευκαιρία, έχουμε την ικανότητα ώστε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε πιο γρήγορα στον νέο ειδικό σχεδιασμό. Εκείνος ωστόσο ο νέος ειδικός σχεδιασμός διευθύνσης αυτονόμων φέρνει, από την πόλη της ανώτησης Αιγύθρας, ότι τα βασκοπλία παράγουμε οφείλουμε να τα διαχειριζόμαστε και ότι το υπέρον θα πρέπει να βιώνουμε. Στους βασικούς τόπους ιδίωσης ταφής που σήμερα είναι στο 12% από τα Λουτίνια, η ενεργοποίηση όπως παρόν των ρευμάτων της ανακύκλωσης, η σύνδεση των στόχων της διαχείρισης των απολυμάτων με την ανταποδοτικότητα και την χρηματοδότηση στα μετά, αλλά και η συνολική του κόστους της διαγωγής στην πηγή που θα έχει άμεση σύνδεση με το κόστος της διαδικασίας. Έχουμε αρκετά στάδια ακόμα, καθώς μετά τον ειδικό σχεδιασμό θα κριθούμε να θεωρήσουμε τον Πέστρα, τα τοπικά σχέδια διαχείρισης και να εναρμονιστούμε με τον πρώτο οργανισμό καθαριότητας που θα είναι πολύ αστερός. Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο σας είχα ενημερώσει ότι θα ζητήσω το επόμενο διάστημα συνάντηση με τον Υπουργό Αμήνης προκειμένου να συζητήσουμε για το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων. Συναντήθηκα λοιπόν με τον Υπουργό, όπως και τον αρχηγό, τον αντιπέρα του κύριο Γιώργο Μπλούμπη, τον αρχηγό Θηγέα. Είπα πολύ ωραία συζήτηση τόσο με τον Υπουργό όσο με τον αρχηγό και ζήτησα ενημέρωση για το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων, αλλά και σχεδιασμούς που αφορούν την 124 έννοια εκπαίδευση αέρος και τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η λειτουργία της 124 εκπαιδεύσεως αέρος είναι στόχος που πηγή η επιλογή μας και προφανώς η όποια συζήτηση σχετίζεται κυρίως με την αναβάθμιση και τον συγχρονισμό της μας αποστολή έργου. Άλλωστε, ως Δήμος έχουμε κατά πρακτόν εκφραστεί ως προς την αναγκαιότητα αναβάθμισης του εξοπλισμού της μονάδας, του σύγχρονα σκάφη και νέας τεχνολογίας εκπαιδευτικών υλικών. Εξοπλισμό εξοπλισμών. Οι παραπάνω συζητήσεις συνεχίζονται. Όπως με ενημέρωσαν κυρίως ό,τι αφορά την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των υφιστάτων προδομών και του εκπαιδευτικού εξοπλισμού που εξυπηρετούν σήμερα τις ανάγκες της κέντρου εκπαίδευσης. Με καταπίεδη, ο αρχηγός με ενημέρωσε ότι με το διεθνές κέντρο μέσω της διακρατικής συμφωνίας Government to Government θα παρακολουθεί σε μια διεθνή εταιρεία η οποία θα ανάγκη μέσω ΕΛΙΖΗ να παρέχει αεροσκάφη, υποδομές, εξοπλισμό και ανταλλακτικά για να εκπαιδεύουν οι πιλότοι μας οι οποίοι παρεπτόντως θεωρούνται τους καλύτερους. Πιθανόν να προσελκύσει κι άλλους, όπως άλλος γίνεται και σήμερα, χωρίς όμως να επηρεάζεται στο ελάχιστο, όπως χαρακτηριστικά μου είπε ο αρχηγός, η λειτουργία του πολιτικού αεροδρομίου, η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των προσφερόμενων χώρων στάθμων στην πίστα και όχι από το διάδρομο που γιώσουν προς γιώσουν. Ως παράδειγμα τέτοια συνύπαρξη, μου έδειξε το αεροδρόμιο της Σούδας Κανίων, που εκεί ξέρουμε ότι φιλοσυνήθηκε η 15 έργα μάχης 16 και το αεροδρόμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης που σημαίνει ακριβώς δύο τρόπο όπως και στους της Καλαμάτας και άλλα δύο πολλά. Να πω και σε αυτά δύο παράδειγμα με μεγάλη συμφισμότητα και μεγάλη ανάπτυξη πολιτικού αεροδρομίου. Για την ανάπτυξη μόνο του πολιτικού αεροδρομίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση πόρων και πλέον αυτό μπαίνει στην ατζέντα του Δήμου Καλαμάτας για την κατασκευή των απαραίτητων επεκτάσεων της πίστας και των χώρων της εξυπηρέτησης των πνευματικών αεροσκαφών. Βήματα εκπληκτική. Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή του κλιματολογικού διαγράμματος, του κλιματολογικού πίνακα και έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Μεταφορών, στην Διεύθυνση Απολατριώσεων και Τοπογραφήσεων για την ολοκλήρωση της αναγκαστικής απολατριώσεως. Από την πλευρά μου κατέστησα σαφές και ξεκάθαρο και στον Υπουργό αλλά και στον Αρχηγό πως ο Δήμος έχουμε επιλέξει την ίδια και ποιοτική τουριστική ανάπτυξη και πως ο όποιος σχεδιασμός δεν μπορεί να αφήσει αμέτωπο το Δήμο και δεν θα πρέπει να είναι σε σύγκρουση με το τουριστικό και ιδιαίτερα και οικονομικό χαρακτήρα του αεροδρομίου. Όσον αφορά τα μέτρα που πρόσφατα ψηφίσαμε και ειδοποιήσαμε και ξεκίνησαμε με εφαρμόσουμε στην Παραλιακή και στις επόμενες μέρες. Προφανώς αξιολογούμε καθημερινά τα μέτρα που μα
μας πρότεινε η περσιακή επιρροή και ομόφωνα η επιρροή του έδωσε πίσω του Καλαμάτας. Προφανώς ακούω προσωπικά τον κόσμο, τους επισκέπτες, τους επαγγελματίες. Είναι πολύ καλή συναφή που μιλάμε το αποτέλεσμα το ερευνητικό, μέχρι στιγμής όμως νομίζω το πρόσωπο είναι θετικό. Τη Δευτέρα πέτωση υλοποίησε και τα άλλα μέτρα και αναφέρουμε στο δούμε μεταξύ ΕΟΜ και Άπρας. Θέλαμε να κάνουμε από αύριο, δεν προλαβαίνουμε, θα το ελοποιήσουμε αυτό το μήνυμα από Δευτέρα. Καθώς και οι παρεμβάσεις στο ευρύτερο εσωτερικό κέντρο. Την άλλη, την εβδομάδα μας έχουν ξεκινήσει η προμήθεια αστικού εξορπισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε πει ότι μόνο στην Ναυαρίνο θα βγουν 50 φαγκάκια του ΕΟΜ, θα βγουν τραπέζα φυγή στο χώρο εκεί που είναι η. Στο χώρο του ΦΑΤΟ Λιμενικού υπέρα του Πανεπιστημίου και στον άλλο χώρο που θα βρει και τραπεζάκια που είναι εκεί. Αλλά σε χρόνο ολοκληρώθηκε η διαδικασία, όπως με ενημέρωσε ο Πρόεδρος, της προγραμματικής και θα προχωρήσουμε άμεσα σε το επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε τα φωτιστικά και τους φίλους. Έτσι, Πρόεδρε. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση, καταλαβαίνω ότι άκουσα σε ένα δύσκολο λόγο και μας λίγο ξεκούρασε ή ξεκούρασε. Εμείς βέβαια θα είμαστε εδώ στην Δημοτική Οσοφίλου, που δημοτική οσοφίλουμε, για να έχετε φτιάξει το πρόγραμμά σας. Λοιπόν, να ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει 3 Οκτώβου. Η διαπραξιακή θα πραγματοποιηθεί με θέμα τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας 4 Οκτώβου για να ξεκινήσει η διαδικασία. Εκεί θα λάβει το κινητικό, θα θέσει τις προτάσεις. Παρακαλώ για την παρουσία σας όποιος επιθυμεί. Η συνεδρία της Επιτροπής Διαβούλευσης θα γίνει στις 24 Οκτώβου και το Δημοτικό Συμβούλιο 26 Οκτώβου. Οπότε υπάρχει ένα κενό να μπορείτε να προγραμματίσετε την απουσία σας κάτω από την περιοχή μας. Λοιπόν, μετά για την ιδέα. Προφανώς είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και την ιδέα είναι δύο διαφορετικά θέματα από πόσο για την ιδέα έχουμε στην πόλη μας, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το πόσο αυτά καταλαμβάνουν το χώρο και τι γίνεται με τα τέλη. Προφανώς είναι δίκαιο από όσο διευθύντες. Ήταν τεράστια τα ποσά. Γι' αυτό λόγω και με τον πανέλαβα καθήκοντα τότε, αμέσως με την οικονομική υπηρεσία πήγαμε σε μείωση 50%. Δεν μπορούμε να κάνουμε μείωση όσο θέλουμε και προφανώς δεν μπορούμε να διαλύσουμε. Εμείς είμαστε διαχειριστές της περιουσίας του Δήμου. Δεν είναι η περιουσία μας το δημόσιο χρήμα. Εδώ πιστεύω ότι θα διαχειριζόμαστε για να το προσπίσουμε. Παρ' όλα αυτά, είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Πρώτον, πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε πραγματικά. Πρέπει να πάρουμε μέτρα, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να καταλάβουν και οι ιδιοκτήτες ότι όταν μπορούν να κάνουν κατάρτιση πεζοδρομίου, να μην κάνουν κατάρτιση πεζοδρομίου, αλλά να κάνουν περίφραξη, την περιφρούρηση και την προστασία διαφορετικών τρόπων να το πράξουμε. Γιατί να τους αφήσουμε με μηδενική κατοχή, γιατί να πάμε εδώ, να αποσύρουν. Θα παραμένουν πεζοδρόμια αυτή τη στιγμή όπως είναι και δεν θα είναι ελεύθερα για τους πολίτες. Οπότε να κάνουμε επιμέρους και να δούμε κάποιο θέμα. Υπάρχουν 20 διατηρητέ στο Δήμο Καλαμάτας, δύο από αυτά είναι του Δήμου Καλαμάτας, ένα από αυτά το 15 που αγόρασε μετά το σεισμό. Τα υπόλοιπα είναι δικό. Να τα αντιμετωπίσουμε αυτό το δούμε. Μας απασχολεί και μας ξέρει τον προβληματισμό. Εμείς μάλιστα είχαμε κοιτάξει αν γίνεται να μπορέσει το πράγμα και εμείς δεν μπορούμε να πείσουμε στα ποσά που έχουν επιβληθεί και επιβεβαιωθεί. Για τον Καλαμάτα, ριζόμενο κύριε συνάδελφε, εμείς δεν έχουμε να αλλάξουμε κάτι. Θέση μας είναι πάντα ξεκάθαρη. Διεκδικήσαμε το μέγιστο για το Δήμο Καλαμάτας. Και το μέγιστο για μας ήταν στο τελείω δρόμο σαν το αεροδρόμιο στη Νέα Ρίσοδο, ώστε να δώσει την δυναμική και την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου εδώ. Αυτό διεκδικήσαμε. Συγχρόνως, υποστηρίξαμε με βάθος και παρουσία του Δήμου την κυκλοφορία σε τους παραδρόμους των επιχειρήσεων εκεί ώστε να συνεχιστεί η επιχειρηματικότητα και να υπάρχει συνέχιση η επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν εμείς τα συγκεντρώσαμε, όλες τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τα αποστήλαμε στην περιφέρεια, και διότι η περιφέρεια μας είχε στείλει εδώ σε εμάς τη μελέτη των ευρωπαϊκών επιπτώσεων του χρωμοδότηση. Τα αποστήλαμε λοιπόν στην περιφέρεια, προφανώς όπως η επικοινωνία με την Ελληνία, το έχω στο θέμα, το πάρω από το σένα, και μου έχουν ενημερώσει ότι το επόμενο διάστημα θα μας καλέσουν και εμένα και το Δημαρχό Βασίλη και το Δημαρχό Κρήλου να κάνουν μια συζήτηση στο Υπουργείο και ο καθένας μόνος και σκέφτονται τι μπορεί να γίνει να συζητήσουμε και μετά πάντα βέβαια την τελική απόφαση να πάμε το Υπουργείο. Εμείς θα κάνουμε όλο το μόνο, όπως έχω πει. Μην κάνετε εσύ, μην κάνετε διάφορα. Δεν νομοδοτήσαμε, καθέσαμε όλα σε αυτήν την απόφαση. Αυτή είναι η αποφασία. Όλε τι αποφάσει, όλε τι καταθέσει, τα συγκεντρώσαμε για να τα ψήφισουμε. Μην κάνετε δουλειά, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, για τα τραπεζοκαρτήματα τη αριστομένου, αυτό που λέτε, είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Στην αρχή είχαμε την πληροφορία. Κύριε
Κύριε Χριστόφε, σας παρακαλώ. Για τα πράγματα. Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία. Λοιπόν, για τα πράγματα, σας ευχαριστώ μέρος. Υπάρχει το θέμα ότι ενώ εμείς έχουμε μια μυστική που λέει ο συγκεκριμένος τρόπος αριστομένους, ο καθόλος αριστομένος είναι εμπορικός και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό, προφανώς. Αυτή τη στιγμή όμως θα αντιμετωπίσουμε έκταση κάτω καταστάσεις. Και υπάρχουν οι πράξεις με αθλητικό περιεχομένο που αφήνουν κάποια περιθώρια να συζητήσουμε αν κάποιος προκειμένου να κρατήσει την επιχείρηση του όρθια να κάνει κάποια τραπέζα. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχουμε ζητήσει από τις υπηρεσίες που σας εντάσσουν. Η προφορική απάντηση που έλαβε από το Υπουργείο είναι αρνητική. Κάποιοι υπαλλήλοι της Δήμου όμως λένε ότι μπορεί να γίνει. Και θα μου αφήσει αυτού να αποφασίσουν για να μας φέρουν εσείς. Μετά την εσείς θα μιλήσω. Για τον ΣΜΑ που ρωτήσατε, ναι, ο ΣΜΑ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, Καλαμάτας και Δήμου Μεσσήκης προβλέπεται από τον ΠΕΣΔΑ η δημιουργία ενός σταθμού μεταφόρτισης απορριμμάτων. Έτσι. Το σταθμό μεταφόρτισης απορριμμάτων έχουμε πει τι είναι, δεν λέγει τίποτα εκεί, φορτώνονται στις πρέσες και φεύγουν. Δεν έχουν δικαίωμα να πήγαινε ένα κιλό ούτε για μια ώρα αναμονή. Παρ' όλα αυτά έχουν καταλαβαίνει. Έχουμε επιλέξει ένα σημείο για να δούμε αν μπορεί να διευθυνθεί και να συζητήσουμε στο θέμα. Το έχουμε στείλει και πρέπει να δούμε αν κάνει. Η πρώτη απάντηση που με λάβει είναι ότι μάλλον δεν επιτρέπεται να βγάλει αεροδρομή. Όμως εχθές μίλησα για το θέμα αυτό και περιμένουμε σε λίστα αν χρειαστεί να κάνουμε και μια εισήγηση δεύτερη. Εμείς προτείναμε να είναι και ο τελείως λίγο ώστε να μην βάλει να προκαλεί προβλήματα στο πολιτικό αεροδρόμιο. Το παρακολουθούμε στενά και πέρα. Δεν ξέρω αν θα σα βάλω κάτι συγκεκριμένο. Είμαστε διαδικασία. Παρακολουθούμε στενά το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, το ξέρουμε. Ένα από τα πρώτα σημαίνει πάρα πολύ το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων. Για να είναι πολύ δύσκολο δρόμο. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ όσον αφορά το κεντρικό αγωγό καλαμάτα πίδημα, ο οποίο μάλιστα μπορεί να καταφέρουμε και μέσα στον Αύγουστο να υπογράψουμε τη σύμβαση. Και αυτό θα έπρεπε τεράστια επιτυχία να το καταφέρουμε αυτό. Κάνουμε κάτι προσπάθεια, το παρακολουθούμε και ο διευθυντή του Άσκεπη είναι στην Αθήνα για τον λόγο. Πιέσουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να καταφέρουμε. Λοιπόν, θα σε ενημερώσω για αυτούς. Όμως για τον αγωγό, ο αγωγός έχει σχεδιαστεί να περάσει από την Αθηνό. Που αυτό σημαίνει θα πρέπει να περάσει ο αγωγός μετά εκεί οτιδήποτε. Σε χρόνος όμως αντιλαμβανόμαστε ότι να περάσει από τον αγωγό αυτό, ο αγωγός δημιουργεί το αντιδύο σε τεράστια προβλήματα. Και προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση για να το περάσουμε από τη νέα είσοδο και μάλλον θα γίνει. Αυτό είναι η τελευταία εξέλιξη, σημαίνει. Θα παρακολουθούμε στενά πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο και εφόσον κατοχυρωθεί δεν πέρασε από τα δίνω, θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια μελέτη ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που πραγματικά εκεί είναι σε κακή κατάσταση. Σε κακή κατάσταση να το δούμε στα δίνω. Οι φωτιστικοί σηματοδότε μα το κατέθεσε και την άποψή του ο αξιωματικό που ήταν στην συνήθιση που έγινε στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωή, το οποίο καταγράψει και προφανώ θα παρακολουθούμε και το κοινωνιακό σταμάτησε ο συνάδελφο κ. Αντιδήματο. Να πω για τον μικροπολιμιακό της Βέρκας ότι αυτό συνδέεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οικονομικής μελέτης. Έτσι θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό, να πάρει και ΦΕΤ για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε οτιδήποτε, αν και λοιπόν θα γίνει στο συγκεκριμένο σημείο και αν θα πάει σε άλλο σημείο. Αν πάει σε άλλο σημείο θα απαιτηθεί και πράξη παραγωγής. Οπότε πάει κι άλλο το σύγχρονο θέμα. Και κλείνοντας, νομίζω ότι θα σας πω για να πάω στην ερώτηση. Για το χρόνο πήρα από τον απαντήσετε για τα σκούλια που υπάρχουν σε μια περιοχή πάνω του χρόνου η οποία έχει μετατραπεί σε μια αυτοσύνη του Ματερίνα. Έχω και σχετικές φωτογραφίες καταγγελίες και πρέπει να το πω το θέμα γιατί μπορεί να είναι αιτία ανάπτυξης. Μας κάτι δεν ξέρω. Πού λέει. Δεν παρακολουθεί, είπες, Μανώλη, είναι ακριβώς πάνω από το φαρκοπήγαδο. Έχω και τις αντίστοιχες φορές, να στις δώσεις και σημαντικό μήνα που καμιά φωτιά, γιατί ήδη είναι αγροτική περιοχή εκεί. Φαρκοπήγαδο, πώς είναι αυτό. Λοιπόν, πες το, μετά. Αυτά, Μανώλη, με ένα τηλεφώνημα λύνονται. Τώρα είναι γεγονός ότι παρατηρούμε αυτό που συμβαίνει. Βλέπουμε σε διάφορα σημεία τη πόλη να δημιουργούνται μικρές ομαδές. Πάει κάποιος να καθαρίσει το σπίτι του, τι θα κάνει, το σπίτι.
κάποιος να τα έφορε να βάλει τα προσφύλλη per se, να ζητήσει να πάει per se εκεί, να πάρει την επόμενη μέρα στο φίλι, θα βγάζει, θα πετάει σε διαγωνία και λέει θα πάει κάποιος άλλος. Επομένως, θα βλέπετε κάποια άλλη, θα είναι και άλλη σχέση. Πάμε να καθαρίσουμε, όπως λένε αυτό, σε ένας εύκολος τρόπος θα πιώσει με τα σπίτια, σε εκείνη τα παρακολουθούμε στενά, η προσπάθεια που είναι τεράστια, γι' αυτό λόγω και όπως είπα και νωρίτερα στην Καλαμάτα, ξεχνάμε ότι δεν έχουμε εκεί συλλογικό σύστημα διαχείρισης οδών αντιμένου. Δεν πληρώνουμε λοιπόν τη διαχείριση στον κόσμο, τα αγκόδια και κύβερα στον κόσμο πληρώνουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως κάναμε πριν πρώτερος, το πληρώνουμε πολύ πιο τον κόσμο, δεν χρειάζεται τον κόσμο. Όπως έχουμε και τη διαχείριση, λογικό σύστημα διαχείρισης κλαδεμάτων, γιατί θα πληρώνουμε 20 ευρώ το δόλο. Όπως έχουμε και διαχείριση βαζών, θα πληρώνουμε από 4 ως 6,5. Ενώ τα αστικά απορριμμάτων πληρώνουμε 1,3 ευρώ το δόλο στο ΦΠΑ. Λοιπόν, για το θέμα της επόμενης στάθμης, ο κ. Τσαπούγας, θα πω ότι κατά πρώτον έχουμε ζητήσει προτάσεις και από πανεπιστήμιο και από φορείς να μας καταθέσουν προτάσεις όσον αφορά την έξυπνη στάθμιση και την ανάπτυξη ενός προγράμματος για τα κινητά, το οποίο θα αφορά τις θέσεις στάθμισης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε πρώτο χρόνο. Δεύτερον, έχουμε πραγματικά ζητήσει να γίνει μια γενικότερη έτσι προσέγγιση πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη στάθμιση στην περιοχή μας. Δηλαδή, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δώσουμε, να αλλάξουμε τον τρόπο ελέγχου της επόμενης στάθμισης και το πώς επιβάλλουμε τις κλίσεις αν κάποιος δεν ακολουθεί τους κανόνες και έτσι να μας δώσει τη δυνατότητα να δώσουμε και κάρτες σε κάποιους οι οποίοι διαμένουν στο κέντρο της περιοχής. Είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε. Έχουμε έτσι κάνει μια δική σκέψη για το θέμα, ελπίζω να φτάσουμε σε ένα σημείο. Σίγουρα όμως, το επόμενο διάστημα θα τρέξει έτσι και στάθμιση. Και για το ποδηλατόδρομο, κύριε Δήμαρχε, θέλουμε συλλογική παρέμβαση. Ο ποδηλατόδρομος στην Καλαμάτα έχει 14 χιλιόμετρα 200 μέτρα ποδηλατόδρομο. Είναι τεράστια η ποδηλατόδρομη που έχουμε στην Καλαμάτα. Προφανώς είναι συνεχώς τη συντήρηση. Εκτός που κάνουμε πάντα το καλύτερο. Αυτό το διάστημα θα πάρουμε και μέσα από την ευκολία που μας δίνει στη διαδικασία της πράξης δημοτικού περιμένου να πάρουμε και χρώματα και τίποτα άλλο που χρειάζεται. Οπότε θα κάνουμε μια συντήρηση και θα δούμε και πού άλλο χρειάζεται, πού άλλο χρειάζεται επέκταση του δρόμου. Λοιπόν, για το όσο αφορά το έργο που με την μετάφραση και κοινωνία με τον Μουσείο Μήκη στο Βράκη, το πρώτο διάστημα, συζητήσαμε την πρόταση, εκείναμε μια πρόταση και εμεί το προτείναμε, αλλά και δεχτήκαμε την πρόταση, προκειμένου να αναγκαίσουμε τον μεγάλο προσφυγητή μας, τον Μίκη Θεοδωράκη, τύπο δημότη της πόλης μας. Και με αφορμή τα 20 έγινε διάρκεια να πραγματοποιήσουμε και μια συναντία εδώ για να τιμήσουμε ακριβώς αυτό το γεγονός. Όπου εκεί την ημέρα παρουσίασε τις χώρες του ίδιου φαντάζομαι θα είναι δύσκολο το κρατήσουμε να είναι δύσκολο να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη συναντία. Τώρα πάλι θέλω εγώ αυτό να το συζητήσουμε στη διαδικασία. Εκεί δυστυχώς δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και τα θέματα προχώρησαν. Υπήρχε και ένα μεγάλο κόστος. Συζητήσαμε τον κύριο Πετράκο, δηλαδή εκεί του παρέμβασε το κόστος που δόθηκε σημαντικά, περίπου στο 50% το κόστος που δόθηκε. Οπότε νομίζω ότι να συζητήσουμε μεταξύ μας, εμείς ότι με την Κυριακή έχουμε όλη τη διάθεση, θέλουμε πάρα πολύ σημαντικά για το Δήμο μας να τιμήσουμε τον σύγχρονο άνθρωπο και να τον τιμήσουμε ως επίτιμο δικό του Δήμου μας. Οπότε χαίρομαι για την τοποθέτηση και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να τρέξει και να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις, να τα προετοιμάσουμε όλα και σε επόμενες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουμε για αυτό. Και κλείνοντας, θέλω να πω, να κάνω μια αναφορά στα ελληνικά και στα γεγονότα που το τελευταίο διάστημα εξελίσσονται και σχετίζονται τα δικά μας θέματα. Όλοι οι Έλληνες παρακολουθούν με προσοχή την εθνική προμηθυκότητα και τις κινήσεις ενός χώρας της Τουρκίας που πλειοδοτούν την ένταση. Κινήσεις όπως η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, αλλά και η προμηθυκή και συνεχής προμηθυκότητα σε αδικό επίπεδο στο Αιγαίο, στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πολλά από τα παιδιά μας υπηρετούν σήμερα σε μονάδες που είναι στην πρώτη γραμμή. Και εμείς οφείλουμε να δηλώσουμε την αμέριστη εμπιστοσύνη μας και τη στήριξή μας σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας από τις μέρες αυτές πίσω σε φυλακή. Σαφώς προέχει η εξάντληση του διπλωματικού μέσου για την αντιμετώπιση των τουρκικών υποκλήσεων, όπως και με κάθε τρόπο διασφάλιση
το διακριτικόμαστε και ο πάντων. Εδώ σημαντά θα συζητηθούν. Σύμφωνα λοιπόν τις αποφάσεις της πολιτείας και των προδυνάμεων της χώρας μας και γνωρίζουμε ότι η ετοιμότητα και το ειδικό βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο.